Πρωταθλητές με break μέσα στο Στρόβολο, πέστε μου πρώτα απ' όλα τι περνάει από το μυαλό σας αυτή τη στιγμή. Εντάξει, τα συναισθήματα είναι πολύ, πολύ δύσκολα να περιγράψω. Η χρονιά ήταν ένα roller coaster για μας, περάσαμε από πάρα πάρα πολλές δυσκολίες. Ποτέ δεν τα παρατήσαμε, Η ομάδα έχτιζε χαρακτήρα μέσα από τη χρονιά. Ο coach ο Νικόλας ο Παπαδόπουλος άφησε το στίγμα του. Ήρθα εγώ, κάναμε κάποιες αλλαγές, ήρθαν τα νέα τα παιδιά και νομίζω ότι στο τέλος της ημέρας η Κεραμνός είναι μεγάλη ομάδα, ήταν τρομερή τελική. Θέλω πραγματικά να τους συγχαρώ, όλα κρίθηκαν στα σημεία, αλλά στο τέλος χαμογελάσαμε εμείς. Βλέπουμε τον πανηγυρισμό του Χριστόφορου Λιβανίου, την εκεί τη σαμπάνια. Έφαγε λίγη γέλιο ο Ηρόδος ο Μιλιάδος εκεί. Αξίζει η σαμπάνια, νομίζω, τον ντουζ για αυτό που πέρασε στη σεζόν. Πότε ένιωσες ότι το πήραμε, πότε το αντιλήφθηκες? Ποτέ μου δεν ένιωσα ότι το πήραμε, αλλά ποτέ δεν ένιωσα ότι το χάσαμε κιόλα. Όπως είπα, παίζαμε να παίρνει σε μια σπουδαία ομάδα, δεν παίζαμε μόνοι μας. Αυτό που προσπαθούσα καθ' όλη τη διάρκεια της διαδικασίας, γιατί βρεθήκαμε πάνω στη σειρά, βρεθήκαμε πολύ κάτω, ήταν να κρατούμε την πίστη στα παιδιά. Νομίζω ότι κάναμε όλη εξαιρετική δουλειά σε αυτό το κομμάτι. Φάνηκε από δύο ήττες κάτω με τόσα προβλήματα, αρνούμασταν να παραδοθούμε και στο τέλος τα καταφέραμε. Εννοείται, για να καταφέρεις χρειάζεσαι και την τύχη. Ο Θεός μας βοήθησε και είμαστε εδώ που είμαστε. Coach, συγχαρητήρια. Καλά να περάσετε στο Πανεπιστήμιο του Όπισε, αλλά έχουμε ακούσουμε και από τους υπόλοιπους πρωταθλητές. Σας αφήσουμε να πιστέψεις στην ομάδα σου. Καλά.